σε όλες τις φυλές υπάρχουν σκυλιά τα οποία απορτάρουν και σκυλιά τα οποία δεν απορτάρουν. Δεν τους αρέσει να απορτάρουν. Αν όμως το σκυλί το ξεκινήσουμε από κουταβάκι, από την τριφυρή του ηλικία που του αρέσει να παίζει με απορ, δηλαδή να του πετάμε κάποια πράγματα να μας μεταφέρει, το παίρνει σαν παιχνίδι. Δεν υπάρχει κουταβάκι που δεν του αρέσει να μεταφέρει πράγματα. Το παίρνει σαν παιχνίδι, του γίνεται ευχάριστη διασκέδαση και ασχολία και είναι πολύ πιο εύκολο να το μάθουμε απορ. Καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε για μένα, να μην χρησιμοποιούμε ποτέ μπαλάκι. Γιατί το μπαλάκι είναι μεγάλο για το στόμα του ενός μικρού κουταβιού. Το παίρνει στο στόμα του και προσπαθεί, επειδή ανοίγει πολύ το στόμα του, να το υπερνικήσει. Με αποτέλεσμα το δαγκώνει και το σφίγγει. Αυτό του γίνεται συνήθεια και μετά αύριο ό,τι βάζει στο στόμα του θα αρχίσει να το σφίγγει ή να το μασάει. Με αποτέλεσμα θα μας χαλάει το θύραμα. Καλό είναι να φτιάξουμε ένα με πανάκι ή με ένα ματσάκι από φτερούγγες, να φτιάξουμε ένα μικρό κυλιδράκι, να του το πετάμε και να μας το φέρει. Ποτέ δεν κυνηγάμε το κουταβάκι το οποίο θα πιάσει το αντικείμενο που θα του πετάξουμε όταν δεν μας το φέρνει. Είναι πολλά κουταβάκια τα οποία τους αρέσει να πιάνουν τα αντικείμενα, αλλά όχι να μας το φέρνουν, αλλά να παίζουν μαζί τους. Να μας το δείχνουν και να φεύγουν δεξιά-αριστερά. Σε αυτή την περίπτωση δεν το κυνηγάμε το κουταβάκι, γιατί το παίρνει σαν ανταγωνισμό, ότι το ανταγωνιζόμαστε, με αποτέλεσμα του γίνεται συνήθεια και μεθαύριο δεν θα μας φέρνει το θύραμα, θα το πηγαίνει οπουδήποτε αλλού ή μπορεί και να το κρύβει. Θα το αφήνουμε να μας το φέρνει μόνο του. Εάν δεν είναι από τα σκυλάκια τα οποία θέλουν να μας το φέρουν, θα το περιορίζουμε στο σπίτι μας, στην ταράτσα ή στο μπαλκόνι, σε ένα διάδρομο. Όλα τα σπίτια έχουν κάποιον διάδρομο. Θα του πετάμε το αντικείμενο αυτό και όταν θα έρχεται μέχρι μία μικρή απόσταση, γιατί όλα τα κουταβάκια έρχονται κοντά μας και μετά κάνουν άρνηση και φεύγουν, θα του δίνουμε ένα μεζεδάκι. Αυτό άμα το κάνουμε μία, δύο, τρεις φορές, θα δείτε ότι το κουταβάκι θα του αρέσει και θα έρχεται για να πάρει το μεζεδάκι. Θα μας φέρνει το αντικείμενο και θα παίρνει το μεζεδάκι. Αυτό του γίνεται συνήθεια και στην πορεία από μόνο του πολύ ευχάριστα θα έρχεται να μας παραδίδει το αντικείμενο ή το θύραμα αργότερα που θα του πετάμε. Απόρτ λέμε όταν το σκυλί παίρνει ένα αντικείμενο ή το θύραμα που έχουμε χτυπήσει στον κυνηγό μπροστά του, στα πόδια του και του το παραδίδει. Και όχι όταν το σκυλί πιάνει το θύραμα ή το αντικείμενο και ο κυνηγός το κυνηγάει για να το πάρει. Αυτό δεν είναι απόρτ, είναι παιχνίδι ή ανταγωνισμός.